αξία και επειδή φοβάται την αταξία και το θάνατο, θέλω να είναι ταιριασμένα για να αισθάνεται ήσυχα. Και οι άνθρωποι να μην σαν και αυτό, να είναι όλοι Γερμανοί. Σα το λέω όλοι να μπουμ, μπαμ, να μην είναι κανένα περίεργο. Λοιπόν, στην πουλσατήλα επαναλαμβάνω με το νερό, έχουμε ένα είδο γλυκιά πουλσατήλα που υποχωρεί, που γελάει, που θέλει παρηγοριά. Αλλά το βασικό εδώ είναι το ιστριώνικο, δηλαδή έχει ένα είδο ειδονισμού. Θέλει να την προσέχουν, θέλει να την χαϊδεύουν. Αυτό το παιχνίδισμα που κάνει σαν πεταλούδα με του άλλου είναι πουλσατήλα. Τέλο. Αυτή είναι η πουλσατήλα. Οκ. Next. Φόσφορο. Εδώ λοιπόν στο φόσφορο, αν και έχουμε πολλέ περιπτώσει, λέει ο άνθρωπο στο βιβλίο, ότι ο φόσφορο είναι α πούμε τακτικό. Είναι... Ο φόσφορο είναι vanity fair. Vanity fair. Τι θέλει vanity fair. Είναι ένα τύπο. Φοράει, ας πούμε, πάει να τον προσλάβουν και φοράει σαγιονάρε. Και πάει με τι σαγιονάρε και εγώ το πανταλουνάκι. Μα λέει θα σε διώξουν έτσι. Εγώ έτσι, μάμα με θέλετε. Έρχεται αργότερα κάνει αυτό, δεν έρχεται πάντα στην ώρα του, για να κάνει εντύπωση ή να δώσω μια άλλη παρατήρηση. Γίνεται μια συνάντηση συμμαθητών και είναι ένα σούλφουρ, είναι μια καλκάρια και είναι και ένα φόσφορο. Ο φόσφορο είναι επικοινωνιακό, είναι ανοιχτό. Είναι, α το πούμε, χύνεται, διαχέεται. Ο φόσφορο λοιπόν έχει 500 email την ημέρα, μιλάει προ τον κόσμο και προσπαθεί να φέρει σε επαφή του άλλου. Δεν μιλάνε οι άλλοι άμα δεν μιλήσει ο φόσφορο. Λέει λοιπόν ο φόσφορο. Έλα εδώ καλκάρα, έρχεται ο καλκάρα άντρα που είναι έτσι τετράγωνο, έτσι πατάει γερά κάτω και έρχεται και ο σούλφο. Ο σούλφουρά είναι ο Τζον Χιούστον, είναι ένα τύπο που τα ξέρει όλα, έτσι ο παραμυθά ή ο εγωιστή. Οπότε του γνωρίζει, αλλά ο φόσφορο δεν μπορεί να κάτσει γιατί πρέπει να πάει στον επόμενο, είναι πεταλούδα. Θέλει να του γνωρίσει όλου, θέλει να είναι όλο συνδεδεμένο. Επίση δεν μπορεί να διαβάσει, μέσα από άλλου μαθαίνει. Για πε με εσύ τι λε για την εσωφαγή, εσύ τι λε και μαθαίνει έτσι. Λοιπόν, όταν υποφεύγει, αρχίζει ο σούλφο και μιλάει. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η κρίση κλπ. Πάει να πει κάτι καλκάρα, καημένο ο άλλο, γυρίζει ο σούλφο, φεύγει. Δεν θέλει να ακούσει, μόνο να μιλάει θέλει. Ο καθένα έχει την ιδιοσυγκρασία του. Εδώ λοιπόν μιλάμε για Vanity Fair, το περιοδικό Vanity Fair. Ματαιοδοξία, επιφανειακότητα, επιπολαιότητα. Πάμε στο επόμενο. Και βέβαια πολύ ζωντανό βλέμμα, έτσι. Πολύ ζωντανό βλέμμα. Φόσφορο, ψάρια. Λοιπόν, νάτριο μονιάτικο, μία λέξη. Retention. Κατακράτηση. Retention. Κατακρατεί. Σαν τη στήλη άλλα του περπατάει και λέει μη γυρίσει πίσω, θα γίνει άλλα. Και περπατάει και λέει μη γυρίσει πίσω, μη κοιτάξει το παρελθόν. Λέει ο Κέντ, βγαίνει α πούμε τον άτομο μουριάτικο. Βγαίνει σε ένα μπαλκόνι, κοιτάει κάτω και περνάει από κάτω ένα, γυρίζει από τη δουλειά του. Και τον ερωτεύεται. Τον ερωτεύεται. Αυτό δεν ξέρει καν. Και γράφει και γράμματα. Μπαίνει σε σήκωση, αρχίζει και κάνει διαταραχέ, κάνει και σύγκριση. Σηκωτικά, κάνει δηλαδή. Τον αγαπάω, του στέλνω γράμματα, έχω σχέση, πλατωνικοί έρωτε. Δεν υπάρχει όλο, δεν ξέρει καν, άλλο πάει στη γυναίκα του. Και αυτή κάνει τώρα ολόκληρη θεωρία ότι έχει σχέση μαζί του, γράφει και γράμματα. Ο Κέντρο λέει αυτό, έτσι. Πάμε στο επόμενο. Να βέβαια, πω κάτι, πες... επειδή πάμε πολύ γρήγορα. Αναγκαστικά. Ναι, αναγκαστικά, αλλά βγαίνουν. Δηλαδή, ο φόσφορο έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, το sympathetic. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ναι. Συμπάσχει παραπάνω. Δεν είναι απλώ φεύγω, κάνω, περνάω καλά. Δηλαδή, η διάχυση που είπα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι. Παρασύρεται και συμπαθέτει. Παρασύρεται, είναι ένα παιδάκι φόσφορο. Το παιδί φόσφορο το βλέπει ότι είναι, μπορεί να έχει και γκέι διάθεση. Γκέι διάθεση. Έρχεται ένα θείο του που είναι γάτο με τον Ρινά, α πούμε, και του λέει: πάμε μια βόλτα. Μπορεί να πάει μαζί του για τρεις μέρες να πίνει, να κάνει ναρκωτικά, διότι δεν έχει τον έλεγχο και έχει χαντιαχυθεί. Θέλει να επικοινωνήσει, με του άλλου και πάνω σε αυτό μπαίνει και κάνει ό,τι λένε οι άλλοι. Λοιπόν, και αυτό που και συμπάσχει πάρα πολύ. Συμπάσχει πάρα πολύ. Αλλά σε επιφανειακό επίπεδο. Όχι σαν τον άτρο μοριάτικο. Είναι self-victimization, είναι το θύμα. Έρχεται και σου μιλάει για το παιδί της. Έρχεται και λέει: το παιδί μου είναι στο κολέγιο και η γιαγική κόρη μου πέρασε. Και λέω: εσύ τι έχεις. Δεν με νοιάζει το παιδί μου. Ο άντρας μου. Ζει για τους άλλους. Και γι' αυτό τελικά, κάποια στιγμή βέβαια, τον άντρα μου μοριάτικο μου, περνάει από την ψώρα, πάει στη σύγκωση. Και άμα μπει στη σύφυλλη, χωρίζει. Και αν χωρίσει, γίνεται η οσκία μας. Η γίνεται τον άντρα μου μοριάτικο μου σε συμφιλικό επίπεδο. Δηλαδή, ανοίγει πια και πάει και με άντρες και πάει και κάνει. Τον άντρα μου μοριάτικο μου, ενώ φαίνεται κλειστό, είναι πολύ. Λασίδιο στο σεξ. Δηλαδή, όταν ανοιχτεί σαν έναν άντρα, δείχνει τρομερή σεξουαλικότητα. Πάμε στο επόμενο. Έτσι, το γέλιο του άντρα μουριάτικου, 5-6 γέλια, να μην τα πούμε, πάμε στο επόμενο. Έτσι. Ενώ λέει ο Κέν ότι θα τον πειράξουν αυτοί που του βοήθησε, ο Βιθρούκας λέει ότι απορροφάει τον πόνο των άλλων. Εγώ λέω ότι το ίδιο του άντρα μουριάτικου τραβάει καταστάσει για να στεναχωρηθεί, για να βρεθεί στην ίδια ιδιοσυγκρασία και στην ίδια διάσταση, ώστε μήπω και αλλάξει. Το γράφουμε στο βιβλίο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, σέπια. Η σέπια λοιπόν είναι σαν άντρο μοριάτικο, αλλά είναι πιο στεγνή. Και τι κάνει η σέπια. Συνήθως παντρεύεται ή δεν παντρεύεται ή παντρεύεται πιο μικρούς άντρες. Οι πιο μικροί άντρες θέλουν και σεξ.
Ανησυχάζει σε ποια δεν θέλει σεξουαλική, δεν έχει σεξουαλική διάθεση και του λέει: πήγαινε παιδί μου έξω, βγαίνει μια βόλτα, πήγαινε να πηδήξει να ησυχάσουμε. Ή θέλει να βγει έξω, ντύνεται, βάζει, βάφεται, κάνει τα νύχια τη, δείχνει μια ψεύτικη σεξουαλικότητα. Είναι, α πούμε, αισθητική, είναι, έχει πλαστική χειρουργία κλπ. Και βγαίνει έξω και μετά από μισή μία ώρα λέει: πάμε πίσω, βαρέθηκα, πάμε πίσω. Ή αν κάτσει και θα φύγω εγώ. Δεν μπορεί να κάτσει και πολύ έξω. Έτσι. Είναι η manager, είναι career woman. Έτσι. Και βέβαια είναι πολύ δεικτική. Δηλαδή, αν έρθει στο ιατρείο, σου ζητάει γιατί, έγινε, γιατί δεν έγινε καλά, γιατί ο άλλο με χάλασε. Και άμα βρίζει κάποιον γιατρό, θα βρει κάποια στιγμή και σένα. Αν σου πει ο άλλο γιατρό είναι κακό, θα έρθει και η σειρά σου πάνω στο επόμενο. Το λικοπόδιο τώρα είναι άλλη θέμα. Είναι πιο, είπαμε, είναι μια ευρεία σήκωση, επιφανειακή σήκωση. Έτσι. Εδώ πέρα θα δώσω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Έχει τα παιδιά του στο σχολείο. Του παίρνουν τηλέφωνο στο ιδιωτικό σχολείο και του λένε ότι το παιδί σα έκανε μια ζημιά. Πείραξε κάποιο. Και λέει το παιδί μου, εσεί έχετε πρόβλημα. Και καλκάρα το έχει αυτό. Είναι η ψωρική του διάθεση και λίγο η σκοπική. Δεν δέχεται ότι κάνει λάθο η οικογένειά του ή ο ίδιο. Πάντα έχει ένα είδο. Η λέξη κεντρική, για να σηκώσω το λίγο βασικό, αυτό που όχι. Δεν το έχει εδώ πέρα, είναι self-deception, δηλαδή έχει ένα είδος αυτοεξαπάτησης. Ζει σε ένα ψεύτικο κόσμο δικό του και θεωρεί ότι μόνο αυτός ο κόσμος υπάρχει. Η αυτοεξαπάτηση του λυκοπόδιου είναι κυρίαρχο στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας. Πάμε στο επόμενο. Δεν είναι τα σωματικά προβλήματα. Φυσικά, άμα αυτό σκόνει και όλα και θέλει τα αγγλικά κλπ. Σούρφο. Εδώ μιλάμε για κάτι πρέπει να λέει. Αυτός ο χαμελέοντας τα κάνει όλα. Το σούρφο τα κάνει όλα. Μπορεί να κάνει τον επαναστάτη, μπορεί να κάνει τον τακτικό, μπορεί να κάνει σε μια βιβλιοθήκη να είναι αμόρφωτος ή άπλητος και να κάθεται, μπορεί να είναι πολύ μορφωμένος και να έχει άποψη. Έτσι. Τα κάνει όλα. Και βασικά έκοπλαν, έχει έναν εγωισμό, αλλά έκοπλαν σε χαμηλό επίπεδο, δεν είναι πλάτινα. Άμα του δώσει μια δουλειά και φαίνεται ότι στη δουλειά είναι καλός, τι κάνει. Άμα του πει δεν είσαι καλός, θυμώνει και θέλει να τον θεωρούν ότι μπορεί να το κάνει καλά. Έτσι. Μυθομανής. Έτσι. Πάμε στο επόμενο. Λέει πολλά συνοπαθήκη, μπορεί να λέει παντοαπίπεδο, όπου κατέβει. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν. Νουσβόμια. Εδώ πέρα νουσβόμια τώρα είναι ένα τύπο, α πούμε, είναι στα αυτά τα χρηματιστήρια. Έχετε δει, α πούμε, το τελευταίο λύκο τη Wall Street, που συνέχεια πάντα το τηλέφωνο. Το έχετε δει αυτό το έργο. Με μια ταχύτητα. Και ξαφνικά, α πούμε, ο Λιμπανό δεν σηκώνει το τηλέφωνο, δεν το σηκώνει και το βλέπει το προστάμενο, το βλέπει και το βλέπει που δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Γιατί χτυπάει, ξαναχτυπάει και του λέει: φέρε παιδί το τηλέφωνο, φέρε το εδώ πέρα το τηλέφωνο επιτέλου. Α το διάλογο εδώ πέρα. Αυτή είναι νουσβόμια. Έτσι, είναι η ξαφνική κρίση. Δεν είναι ούτε σηκωτικό, ούτε συμφιλητικό. Έτσι, ο Σάγκαρα μιλάει για τυφοειδές. Κρίση ξαφνική και μετά φεύγει. Κρίση ξαφνική και φεύγει. Και βέβαια όλοι οι άλλοι είναι καλμούχοι. Οι καλμούχοι, εγώ και Σάββατα και Κυριακές και κατορριμμένες ποδιές θα φιλήσω, έλεγε ο Καζαντζάκης, που είναι μητρικάς, που κάνει και μάθημα γι' αυτό, ότι ήταν ένας αρτοποιός στη Μόσχα, έξω από τη Μόσχα, δούλευε 12 μήνες το χρόνο από τις 4 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ και για 10 μέρες σταματούσε. Και πήγαινε στην απέναντι κομμούπολη και χόρευε και έπινε. Και χόρευε και έπινε και είχε κόμενε και χόρευε και έπινε. Αυτό είναι νουσβόμικα. Γυρίζει σε αυτά τα στοιχεία γιατί να πει κάτι να πάρω κι εγώ, παιδιά. Τα έχω δώσει όλα. Πάμε στο επόμενο. Καλκάρα καρμπόνικα. Εδώ λοιπόν δεν μιλάω για παθολογία παραπάνω και δεν μιλάω και μιλάω για νεύρωση, για χαρακτήρα, για ιδιοσυγκρασία, μοιασματική, ό,τι θέλετε πέστε εδώ, πάνω στο φάρμακο. Εδώ λοιπόν έχουμε γύρωση. Μπορεί να είναι αυτές που κάνουν ψυχοκυβερνητικές, κάτι χοντρές γυναίκες ή κάτι χοντρή γκουρού γιωμένοι κάτω. Τρώει σπόρια, έχετε κάτι να μας φάνε στο επίπεδο του στόματος, έχει φύγει από αυτό. Έτσι, θες την οικογένειά της να την προφυλάσει. Τα παιδιά μου και η οικογένειά μου. Άμα είναι, ας πούμε, με τον παπά της και τη μαμά της και παντρευτεί, τελειώνει που πας τη μαμά. Είναι μόνο ο άντρας μου και τα παιδιά μου. Η γλώσσα, με τα γλωσσόπουλα. Είναι πολύ καλή να μεγαλώνει παιδιά. Το επόμενο. Και επειδή η καλκάρα για να κινηθεί θέλει κλώτσιμα. Δηλαδή το παιδί καλκάρα, έχει πει πολλά λάθος και πολύ ωραία, παίζει μόνο του. Πάει σε μια γωνία και παίζει μόνο του. Δεν χρειάζεται πολλά. Έρχεται το σούλφουρ παιδί και το σμπρώχνει το μεντορίνο και το τσιμπάει, παίξε μαζί μου. Η καλκάρα πάει και πέρα ξαναπέζει μου. Όσο ξαφνικά δεν αντέχει, του έχει μια ασφαλιά, φύγει από εδώ πέρα. Άφησε με να παίξω. Δηλαδή η καλκάρα είναι αυτάρκης. Δεν θέλει να ενοχλεί του άλλου τόσο, είναι ψωρική. Ενώ ο άλλο είναι πιο πειραχτήρι. Λοιπόν, ατζέντο μήτρικο. Εδώ λοιπόν στο Αζέντο Μήτρικο μιλάμε για τον Spanish Dancer. Σκεφτείτε έναν Ισπανό χορευτή, σκεφτείτε τον Παβαρότη. Ο Παβαρότη μπαίνει μπροστά και κάνει και όλοι ξεσηκώνται. Και τι ωραία, και τι ωραία περνάμε. Και λοιπόν, και πάει σπίτι μετά, είναι διαλυμένος. Τη φωνάζει η γυναίκα, τη βρίζει. Δεν μπορεί πια. Θα έχει δώσει. Είναι να δείξω ένα performance, να βγάλω όλη μου την ψυχή γιατί ζω με αυτό το πράγμα και μετά να καταρρεύσω. Έτσι είναι αυτή η φοβία που είπε και ο Άθος.
για τα ύψη, πάει στα μπαλκόνια και πάει τείχο-τείχο, μην πέσει. Φοβάται μην πηδήξει. Δεν φοβάται μην πέσει, το έχει πει και ο άνθρωπος. Φοβάται μην του έρθει το ύμπαλ να πηδήξει. Περπατάει στον δρόμο και φοβάται μην πέσει στα αυτοκίνητα. Φοβάται μην βλέπει πινέζες και λέει μην τις καταπιώ, μην τις καταπιώ. Άσε πάτε μακριά μου, φοβάμαι μην μου έρθει και τις καταπιώ. Πάμε στο επόμενο. Ζέστη πολύ εδώ, έτσι, ζέστη γλυκά. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, όρου. Εδώ βαραίνουν τα πράγματα. Μπαίνει πολύ σύφυλλη, αλλά σύφυλλη χωρίς ηθική, επαναλαμβάνω, χρώμα και κατηγορία. Εδώ λοιπόν αυτός είναι ηγέτης. Είναι η κορυφή και πρέπει να μείνει σε αυτή. Είναι για κάτι πολύ μεγάλο. Δεν μιλάνε πια για την κοινότητα, δεν μιλάνε πια για το χωριό τους. Δεν μιλάνε για τη χώρα, για την ΕΟΚ, για το σύστημα του πανέλα, το οικολογικό του πλανήτη. Έτσι, μιλάνε για μεγάλα πράγματα. High goals. Και άμα δεν πετύχουν, ναι, τα κάνουν όλα λίμπα. Σύφυλλη. Εφανίζεται. Άμα δεν πετύχει αυτός, κινδυνεύει να αυτοκτονήσει. Έτσι. Έτσι, σου είστε τέρμα position. Πάμε στο επόμενο. Το καρσινοζίν. Δύσκολο φάρμακο. Ας πούμε, καρσινοζίν. Χέπαρ σούλφουρ. Καουστικό, ξέρει κανείς. Θα κερδίσει το βιβλίο. Τι είναι το χέπαρ σούλφουρ. Ποιος μπορεί να μας πει τι είναι. Δηλαδή, ξέρουμε καλκάρα σουλφούρικα. Το χέπαρ σούλφουρ πώς είναι φτιαγμένο, ξέρει κανείς. Ή το καρσινοζίν το καούστιχνο, ξέρει κανείς τι είναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο καρσινοζίν. Ναι, και κάτι ακόμα έχει. Ποιος το είπε. Εγώ. Ασβέστη. Υδροξύδιο του ασβέστη. Συν κάτι ακόμα. Αν πάρεις και το άλλο, πες το βιβλίο. Θιούχο κάλιο. Θιούχο κάλιο και ασβέστη. Κανείς δεν ξέρει σε ποια. Το κάνω Χάρεμαν. Κανείς δεν ξέρει σε ποια. Πόσο έβαλε τώρα και πόσο απ' τ' άλλο. Και πλακωνόμαστε χρόνια. Έτσι. Πάρ το μάτσο. Το κέρδισε. Πάρτο. Λοιπόν, καρσινοζίν. Άνθρωπος εν μπότλ, μέσα σε ένα. Είναι συνέχεια. Είναι, ο παπάς και η μαμά είναι, ξέρω εγώ, επιθεωρητές τι είναι. Το παιδί πρέπει να γίνει καλύτερο από αυτούς. Παλεύει, σφίγγεται, να είναι τακτικός. Να πετύχει και καταραίει. Δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου. Κάνει ένα μπραφ και παίζει κιθάρα και δεν κάνει τίποτα. Καρσινοζίν, πάμε στο επόμενο. Ψύχος ή καρκίνο. Πάμε στο επόμενο. Η παρέτα είναι βαρύ πράγμα. Είναι συμφιλητικού τύπου. Παρόλο που φέρεται χαζούλα και child's behavior, είναι συμφιλητικό φάρμακο. Περίεργο. Έτσι. Τι κάνει η παρήτα, πάντα έρχεται παρέα. Ποτέ δεν έρχεται μόνη της. 40 χρόνια, 50 χρόνια, με τη μαμά της. Μπαίνει μέσα, χαμογελάει, έχει μείνει πίσω. Τα άλλα παιδιά ήταν πιο μικρά, παντρεύτηκαν, φύγαν και αυτή έμεινε πίσω. Πήγε να κάνει μια σχέση και δεν πέτυχε γιατί την κορόιδευσαν. Γιατί είναι λίγο χαζούλα, δεν πιστεύει στον εαυτό της, είναι και λίγο χοντρούλα. Πάμε στο επόμενο. Θα λέω γρήγορα, καούστικο. Ο καούστικο λοιπόν είναι. Ο αναρχικός. Ο αναρχικός όμως. Σε επίπεδο χαμηλότερο, όχι το Mercury. Το Mercury είναι ο Τρότσκι, είναι τέτοιος αναρχικός, είναι πιο γάτος. Ο Καούστικο είναι αυτοί οι συνδικαλιστές που μπαίνουν μπροστά μπαίνουν πιο γάτοι. Και μόλις φτάνουν στην αστυνομία, τους λένε φύγετε από εδώ, φεύγουν από εδώ και μετά δέρουν αυτούς που δέρουν από πίσω είναι Καούστικο. Αυτούς που φάνε τρόντο είναι το Καούστικο. Οι οποίοι κάνουν φασαρία. Γυρίζουν με χαρτιά και λένε γιατί αυτός ο πυλώνας που παράγει ρεύμα θα πάρει φωτιά και δεν το κάνει συνέχεια καταγγελίες. Και φτάνει μέχρι τον Υπουργό. Θα κάνω καταγγελία. Παίρνει φωτιά ο πυλώνας, δεν σας τα έλεγα. Εγώ φώναζα. Χτυπάει συνέχεια την εξουσία ότι κάνει λάθος. Συνέχεια κάνει λάθος. Αριστεροί, συνδικαλιστές, αναρχικοί, έτσι. Πάμε στο επόμενο. Union leaders. Στο επόμενο. Ο Ιωσκιάμος. Εδώ λοιπόν, οι διαταραχές εδώ πέρα μπαίνουν σε βαθύτερο επίπεδο, σε ψυχικό επίπεδο, σε συμφιλητική μορφή. Λέει ο Ζαφυρίου, και αυτό το δίνουμε στο Ζαφυρίου το credit. Προχωράει, ας πούμε, πώς το λένε αυτό τα μουστάκια, ο ζωγράφος. Νταλή. Ο Νταλή λοιπόν έχει για την αδερφή του και σε μια στροφή έρχεται που πηγαίνει τα ποδήλατα, τραβάει μια κορτσιά στην αδερφή του και πέφτει σε ένα γαντάκι. Και πάει σπίτι και λέει: έπεσε κατά λάθος. Δηλαδή δεν είναι στραμόνιμο να χτυπήσει, να σκοτώσει, αλλά πονηρά. Επίσης πάει στον δρόμο και κάνει ένα χραπ και δείχνει τα γεννητικά του όργανα. Εξπόζει τα γεννητικά όργανα. Έχει επιθυμίες σεξουαλικές, αλλά δεν τα καταφέρνει και συνέχεια, άμα δεις μέσα σε εντατική κάποιον να παίζει το πουλί του ενώ είναι σε κεφαλικό. Και να τραβάει τους καθηγητές είναι η ιωσκία όμως. Δεν το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λάχιστες. Τουλάχιστον δεν χρειάζεται την έχετε αναλύσει πολύ καλά, να μην πω τίποτα. Πάμε στο επόμενο. Κάλλη καρπόνιμο. Επανέλαβα ότι είναι ο υπάλληλος με στενό σηκωτικό. Ήταν ένας ψυχίατρος φίλος μας εδώ που κάνει δάσκαλος και του λέω: εσύ είσαι κάλλη. Λέω: όταν είσαι μικρότερος, είχες μυρμικές. Λέω: πού το ξέρεις. Λέω: το ξέρω διότι βλέπω ότι έχεις κάλλη στοιχεία, είχες μυρμικές και τις καταπίεσες. Λένε, είχα πολλές και μου τις κάψανε. Μπράβο. Λάχιση σε άντρα. Ας πω και λίγο η λάχιση για άντρα. Μου λέει μια γιατρίνα, ένα ιστορικό, μια Ρωσίδα, και της λέω: μάλιστα. Έχει έτσι λίγο τα μάτια του, είναι λίγο μαύρα, γύρω-γύρω. Έχει πολύ συνέστημα σαν σούφρα, αλλά πιο έντονο συνέστημα. Διαστροφικό, όπως λέει και ο Βόδωνας.
Και λέω, πω συγγνώμη, φοβάται την ομοφιλοφιλία. Δεν το γράφει πουθενά, έτσι, το έχω ξαναδεί. Λέει, εσύ που το ξέρεις. Λέω, από τον τρόπο που μου λες, λέει, είναι λάχες και στον άντρα λάχες φοβάται την ομοφιλοφιλία. Και η γυναίκα λάχες είναι γάτα. Τους πιάνει όλους τους γκέι με τη μία. Το πιάνει το σε, δηλαδή αυτό είναι λίγο έτσι, άλλο είναι λίγο έτσι, το πιάνει στον άντρα. Λέει, μου το είπε, λέει, κρυφά ότι φοβάται, λέει, γι' αυτό δεν αφήνει το γιο του να πάει με έναν φίλο του να κοιμηθούν, γιατί μην τον πηδήξει. Λάχες, έτσι, πάμε στο επόμενο. Το μέρκουρι είναι βαθιές συμφιλητικές διαταραχές με χάσματα του ψυχισμού, που ενώ φαίνεται κλειστό, γιατί λέμε ότι η ψόγα είναι κλειστή και ξυγκρατημένη και η άλλη είναι πιο ανοιχτή. Αυτό είναι κλειστό, γιατί είναι συμφιλητικό. Γιατί πίσω από το ψέμα του κλειστού κρύβεται μια ολόκληρη οργάνωση καχυποψίας. Δηλαδή, άμα γυρίσει, μπορεί να σε μαχαιρώσει. Σκεφτείτε το έργο με ένα που είχε μια μούρη, πώς το λέγανε αυτό, που έτρωγε και δάγκωνε τους ανθρώπους. Σιωπή των Ανών. Πόσο ήρεμος και πόσο εκλεπτισμένος ήταν και πώς θα σου φάει τον εγκέφαλο. Αυτό είναι Μέρκουρι. Ξαφνικά σου έρχεται. Ξαφνικά θα σου έρχεται. Και πολύ ύπουλα. Σιωπή των Ανών. Πάμε στο επόμενο. Ο Άντωνι Χόπκινς. Ναι, Άντωνι Χόπκινς. Στραμώνει. Το στραμώνει λοιπόν, αν δεν δεις αυτή την απειλή, πώς θα τη δεις την απειλή. Μπαίνει η κοπελιά μέσα, είναι 17-18 χρονών και λες τι έχεις και μόλις την κοιτάς, πας να την κοιτάξεις, αυτή αποφεύγει το βλέμμα σου και σκληραίνει. Πριν μπει η κάμπη, το που μπαίνει μέσα, αισθάνεσαι όλο το δωμάτιο μια απειλή. Αυτή η ίδια, επειδή απειλείται, γυρίζει την απειλή προς τα σένα. Επειδή αυτή απειλείται, απειλεί εσένα. Και σου λέει, μην με ξανακοιτάξεις, θες να με πει. Δηλαδή το λέει με ένα, ας πούμε, μη λεκτικό τρόπο που λέει και ο άθωνας. Λέει, μην με κοιτάς, γιατί είναι βιασμός αυτό, με βιάζεις. Και τι έγινε, σε μικρή ηλικία. Τι έγινε. Μπορεί να βιάστηκε ή μπορεί να είδε βιασμό και από τότε δεν την πλησιάζει άντρας, πάντα την πλησιάζει και παγώνει. Δεν παγώνει σαν την Ιγνάσια μόνο συναισθηματικά. Παγώνει σωματικά, δεν την ακουπάει κανείς, παγώνει. Και πριν τη χρησιμοποιούν, τη βάζουν και κάνει. Αυτή τη συγκεκριμένη την είχαν βάλει στο χαλάνδρι και δούλευε σε ένα κέντρο που κάνανε βασανίζαν άντρες. Δηλαδή, ήταν ένα κέντρο που ήταν ένα σαδομαζογιστικό και αυτή πήγε να δουλέψει και αυτή έδερνε πιο πολύ τους άντρες από τους άλλους γιατί τους έδερνε αλίπητα. Τη σύνορα σε στραμώνιο, ησυχάζει, αρχίζει να έχει σχέση και χάνει τη δουλειά της. Έτσι λίγο. Λοιπόν, violence, ok. Είναι αυτός ο τύπος, επαναλαμβάνω, που γράφει στο ίντερνετ, αύριο όποιο εδώ στον δρόμο θα τον σκοτώσω, θα τον φάω. Ετοιμάζει, βγαίνει φωτογραφία με τα όπλα, μαχαίρια, όπλα κλπ. Και βγαίνει στο Central Park. Όποιο βλέπει, παπαπαμ, του έχουν κάνει τόσα που λέει τώρα θα σας φάω όλους. Είναι σε στραμμονιακή διάθεση, σε ψυχοσική διαταραχή. Είναι σε οξία ψυχοσική διαταραχή. Και μετά συνέρχεται και λέει τι έκανα, σιγά μου, ρε, έφαγα 20 ανθρώπους, 30 στην Αμερική πολύ συχνό, έτσι. Λοιπόν, Veratrum. Το Veratrum καίγεται ολόκληρο από τον ψυχισμό του, από τον αέρα του, από τη σύφυλή του. Είναι ένα άτομο το οποίο θέλει να φτάσει τον Θεό. Θέλει να γίνει μοναχός, θέλει να γίνει μύστης, θέλει να γίνει ο Θεός ο ίδιος. Νομίζω ότι στα 33 θα πάει όπως ο Θεός θα γίνει. Στα 33 θα φύγει πάνω. Δηλαδή βγαίνει μπροστά και λέει είμαι ο Θεός. Έχετε δει κάποιους τύπους στην Αμερική που λένε είμαι ο Θεός. Έχουν ή σωθείτε τώρα, κάντε αυτό, κάντε τα άλλο και γυρίζουν με κάτι ταμπέλες. Έτσι. Veratrum άλλο. Τρομερή ενεργητικότητα. Τρομερή, δεν σταματάει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό ασχολείται. Θέλει να τους κάνει οπαδούς, κάνει αιρέσεις. Πεθαίνουν οι άλλοι γι' αυτό. Έχει τόσο μεγάλο drive στο πνεύμα και στο πνευματικό που λένε αέρας. Πνεύμα, αέρας είναι το ίδιο. Πνεύμα, το είπα οι αρχαίοι Έλληνες. Πνεύμα. Που μπορεί και καθυλώνει τους άλλους. Όχι σαν την πλάτινα σε ένα επίπεδο συνολικό, αλλά σε ένα ψυχικό επίπεδο στην άποψη ότι ψάχνουμε την αλήθεια. Είμαι, ας το πούμε, είχα πει κάποτε για το ζωή, να μην πούμε ονόματα, ότι είναι ο γενικός εισαγγελέας όλων. Veratrum άλλων. Πάμε στο επόμενο. Να μην πούμε ονόματα. Πλάτινα. Πλάτινα. Και προπάντων να μην πούμε ονόματα. Ναι, τι συμβαίνει με την πλάτινα, γιατί αυτή η καημένη πλάτινα είναι τόσο εγωκεντρική, τους βλέπει όλους μικρούς, είναι ψυχρή στο σεξ ή ξέρω εγώ το παίζει θερμή, φοράει μια ωραία νυχτική, παίρνει και ένα καντουλανάρτη μεγάλο και πάει ανεβαίνει πάνω. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε, και μόλις πάμε να κάνουμε, του λέει με σένα θα κάνω σιγάρα. Δηλαδή εκεί που τον ετοιμάζει τον άλλο και είναι άτιμο ο άλλο, λέει σιγά μην κάνω μαζί σου, τον αφήσει τα κρύα του λουτρού. Είσαι ένα τίποτα. Δηλαδή, γιατί είναι έτσι αυτή τόσο διαταραγμένη. Αν το πούμε σε εισαγωγικά. Έτσι. Τι έχει συμβεί, έχει χάσει τους γονείς της μικρή, τη σφάξανε και τη βγάλανε από μέσα. Τι τη λείπει, ξέρει κανείς τι τη λείπει, τη πλάτη να κινεί έτσι συνέχεια. Όταν τη θέλει και όταν την ακού, γίνεται για σένα χαλή. Είσαι ο Θεός της, γίνεται ό,τι θες. Και να σε βοηθήσει και όταν όμως κάνεις μια παραμικρή, δεν είναι έτσι. Ποιος το είπε αυτό, ποιος είσαι εσύ, ποιος είπε. Δηλαδή κοιτάει τώρα όλους κάτω και ένας από όλους δεν παρακολουθεί. Και τρώγεται τώρα η πλάτινα, γιατί όλοι παρακολουθούν. Αυτός ποιος είναι που δεν μου δίνει σημασία, θα τον τσακίσω.
Ή έρχεται ένας και λέει: εγώ είμαι ο δεύτερος, είμαι ο βοηθός σου. Ο βοηθός μου, τελευταίος, πίσω. Κανείς δεν είναι ο βοηθός μου. Εγώ βοηθός μου, εγώ είναι αυτόν. Γιατί όμως, γιατί έχει ανάγκη από τι, από αυτό που τη έλειψε στην πολύ μικρή ηλικία. Ποια, την αγάπη των γονιών. Δεν υπήρξε αγάπη. Μπορεί να υπήρχαν οι γονείς. Συνήθως δεν υπάρχουν, αλλά μπορεί και να υπήρχαν. Αλλά δεν πήρε αυτή την αγάπη και την ψάχνει. Ψάχνει να βρει την αγάπη που δεν είχε ποτέ. Όταν τη βρίσκει, φτάνει στα ουράνια. Και δεν σταματάει το drive. Περνάει και το όρο. Είναι σαν μια βάρκα που φεύγει προς τα πάνω. Δηλαδή, ο Χατζηδάκης, ο Βυθούλκας, διάφοροι τύποι, ο Γκάουντι. Δηλαδή, δεν σπουδάσανε ποτέ αυτό που κάνανε, γιατί δεν χρειάζεται να σπουδάσουν. Αυτοί τα ξέρουν. Αυτοί τα ξέρουν από πριν. Είναι πιο γάτι. Και το drive είναι μέχρι να πεθάνω. Θα κάνω κάτι καινούριο. Μέχρι να πεθάνω, θα φτάσω στην κορυφή. Αισθάνονται ότι πρέπει πάντα να του αποδέχονται οι άλλοι για να του αγαπήσουν, γιατί δεν είχαν αγάπη από την παιδική ηλικία. Πάνω στο επόμενο, μεγάλη τρύπα, έτσι. Και πλάτη να αναδώσει, άμα δεν κάνει ψυχοθεραπεία σε αυτήν, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν φτάνει πλάτη, έχουμε δώσει με κιλά, δεν πιάνει. Θέλει κι άλλα πράγματα. Πάμε σε επόμενο, λοιπόν. Και τελειώνω. Situation materia medica. Να μπουν δηλαδή οι συνθήκε με τι οποίε δημιουργούμε μια προσωπικότητα. Είπαμε για το φλόρικα, πάνω στο επόμενο. Έτσι, τον τελούζο και τον. Πάμε στο επόμενο, αυτό το φλόρικ άσιτ. Έτσι, ρεπέρτερ του ψυχαναλυτικού όρου, μελέτη τον τελούζο στο mind, πάνω στο επόμενο. Και ο επίλογο, ότι όλοι παλεύουμε με τη μάσκα μα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτά που είπαμε και συμφωνώ με τον άνθρωπο, να συμφωνήσουμε, είναι μάσκε. Δεν είναι πραγματικότητα. Είναι μάσκε ψυχισμού. Το γράφω μέσα σε ολόκληρο κεφάλαιο. Μάσκε ψυχισμού. Τι είναι πίσω από τη μάσκα. Έβαλα μια μάσκα, κάνω το φόσφορο. Ο φόσφορο βέβαια. Είναι ο ίδιος η μάσκα, είναι τόσο επιφανειακός που κόλλησε με τη μάσκα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο πίσω από τη μάσκα. Πίσω από τη μάσκα, τι ψυχική ενέργεια έχεις, αυτό που είπε το ψι επάνω και πιο πάνω, το πνεύμα. Ποιος είσαι, ρε παιδί μου, πίσω, είσαι ένα τίποτα, ή αρχίζεις και αναπτύσσεις. Και όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνει πίσω από τη μάσκα, να μην τη χρειάζεται αργότερα, ή μπαίνεις ένα τίποτα και βάζεις τη μάσκα και κρύβεσαι. Έτσι, εγώ τελείωσα. Άμα θέλετε ερωτήσεις, αυτά. Ζεστέρα,